επόμενος δράστης, την δολοφονία της 28χρονης Λέζια στην Πέτρα του Ρεμνιού, την δεύτερη νεκροτομή. Κύριε Ματσάκη, σας χαιρετώ. Φέρετε, αρνήθηκε η νομική υπηρεσία για να διενεργηθεί δεύτερη νεκροψία. Κοιτάξτε, είχε προγραμματιστεί να γίνει δεύτερη νεκροψία η ώρα 5 χθες. Είχα ειδοποιηθεί από την αστυνομία της Πάφου. Ναι. Αργότερα, λίγο πριν αρχίσει η νεκροτομή, ειδοποιήθηκα από την αστυνομία ότι υπήρχε ένσταση εκ μέρους της εισαγγελίας για να γίνει δεύτερη νεκροτομή. Θα γινόταν έθεση σε εστιοράρι, φαντάζομαι στο ανώτατο, για να ακυρωθεί η πρώτη απόφαση να γίνει δεύτερη νεκροψία. Και δεν ξέρω ποια ήταν η τελική απόφαση. Μέχρι στιγμής δεν έχω ειδοποιηθεί. Άρα, εσείς κύριε Ματσάκη, είχατε ειδοποιηθεί. Προφανώς κάποιος έδωσε το πράσινο φως για να γίνει η δεύτερη νεκροτομή χθες. Διότι σήμερα το πρωί, φιλοξενώντας τον διευθυντή του ΤΑΕΛ ΠΑΦΟΥ, μας είπε ότι περιμένουν την νομική υπηρεσία για την απόφαση. Η απόφαση για να γίνει μια νεκροψία λαμβάνεται από έναν επαρχιακό δικαστή. Στην περίπτωση τούτη θα ήταν ένας επαρχιακός δικαστής της Πάφου, ναι, ο οποίος εξέδωσε και το διάταγμα για να γίνει η πρώτη νεκροτομή. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία για τις νεκροψίες. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, είχε εκδοθεί το διάταγμα για να γίνει δεύτερη. Προφανώς για να κληθείτε και συγκεκριμένα σε ραντεβού στις 5 το απόγευμα, μας είπατε, κάποιος το είχε διευθετήσει. Έτσι φαντάζομαι. Αλλά αργότερα, σας λέω, λίγο πριν τις 5, γύρω στις 4.30-5, με ειδοποίησε ξανά η ίδια η αστυνομία που με είχε ειδοποιήσει την πρώτη φορά ότι θα γίνει στις 5 και μου είπε ότι αλλάζει το σκηνικό και θα έγινε, έφερε ένσταση η Γενική Εισαγγελία, θα έκανε αίτημα για ακύρωση της πρώτης απόφασης και ότι θα αναμένω, περίμενα και αυτοί να ακούσουν τι θα γίνει. Άρα τώρα είναι 1 το μεσημέρι, δεν έχετε νέα ενημέρωση. Είναι κάτι σημαντικό τούτο, διότι σημαίνει ότι ένας ύποπτος ή ένας κατηγορούμενος, δεν έχει, εάν ακυρωθεί, δεν θα έχει το δικαίωμα να έχει και δικό του ιατροδικαστή, ναι, όσον αφορά τα δεδομένα μιας νεκροτομής. Ναι, που κύριε Ματσάκη αντιλαμβάνομαι και η συνήγορη υπεράσπιση του υπόπτου, του φερόμενου δράστη, τι θέλουν να εξακριβώσουμε δεύτερη νεκροτομή. Δική σας δηλαδή συμβολή είναι να δει κατά πόσο προήλθε από στραγγαλισμό ο θάνατος ή αν υπέστη βιασμό. Κοιτάξτε, θέλουν να ξέρουν τι συνέβηκε. Ναι. Ακριβώς, ποια ήταν τα αίτια θανάτου. Αντιλαμβάνομαι ότι η υπόθεση, βέβαια σας λέω, αυτά δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες, ναι, διότι δεν είχα ακόμη εμπλοκή. Δεν ήταν ξεκάθαρα τα θέματα. Δεν ήταν μια καθαρή υπόθεση. Εννοείται, γιατρέ, εκείνο που ακούστηκε στο δικαστήριο, έκριναν οι συνήγοροι υπεράσπισης ότι χρειάζεται και δεύτερη... Ναι, έκριναν ότι χρειαζόταν να ληφθεί και μια δεύτερη γνώμη. Μάλιστα. Γιατί η γνώμη που δόθηκε από τους κυβερνητικούς ιατροδικαστές έκριναν ότι δεν ήταν αρκετή. Ναι. Και δεν βλέπω τον λόγο γιατί δεν συμφώνησε η εισαγγελία. Ναι. Γιατί τέτοιες υποθέσεις είναι δύσκολες υποθέσεις, ναι, και θα ήταν καλό να υπάρχει και μια δεύτερη. Και μας θυμίζει γιατί έγινε επικλήση στο ΙΟΙΔΕΣ, κύριε Ματσάκη, που το θυμηθήκαμε και από την υπόθεση του Θανάση Νικολάου. Αυτό ότι από εκεί φαίνεται ότι σπασμένο ώρα προκλήθηκε από στραγγαλισμό ο θάνατος, αυτά είναι που θέλετε να εξετάσετε κι εσείς, αντιλαμβάνω. Μεταξύ άλλων. Αυτό είναι ένα μέρος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ματσάκη, για την παρέμβασή σας.